Λοιπόν, επιστρέψαμε πίσω και όπως σας είπαμε προηγουμένως, φιλοξενούμε σήμερα τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Χιλέα Δημητριάδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητριάδη. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς, τους θελεατές, και σε εσάς, κυρία Σάβα, και σε εσάς, κύριε Σωκράτου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πριν πάμε στα προεκλογικά, νομίζω να αρχίσουμε με κάτι διαφορετικό. Το απαιτεί στιγμή καλύτερα και αναφέρουμε στη μετανομασία εκεί, στις οδούς, στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Με το όνομα του Λέλου Δημητριάδη. Του πατέρα σας. Ναι, πολύ συγκινητικό πρέπει να πω. Σήμερα είχα μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, τον φίλο τον Κωνσταντίνο Γιορκάτζη, όπου ήταν να πάρω μια ενημέρωση, να συζητήσουμε τα θέματα που υπήρχαν. Και σήμερα έτυχε να είναι και η μέρα όπου μετονομάστηκε η πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο. Το Παντοπουλείο, αν είσαστε Λευκωσιάτζες, το ξέρετε. Και έγινε πλατεία. Εντάξει, να πάτε να το δείτε, να το μάθετε. Όταν ήμουν μωρόν, πήγαινα με τη γιαγιά μου και πήγαινα στο Παντοπουλείο, διότι έτσι ήταν. Τώρα αυτόν διορθώνεται και μέχρι το τέλος του. Μάλλον μέχρι την αρχή του καλοκαιριού θα παραδοθεί το έργο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα μετονομάστηκε αυτή η πλατεία σε πλατεία Λέλου Δημητριάδη, το οποίο βρίσκω πάρα πολύ τιμητικό. Ο Λέλος από εκεί που μας βλέπει, είμαι σίγουρος ότι. Θα έλεγε και εκείνος και ευχαριστώ. Και το σημάδι του όσο όλοι, μπορεί όσο κανένας άλλος δήμαρχος στην Κύπρο, γιατί ξέρετε ότι και οι Λεμεσανοί και οι Παφίτες και οι Σκαλιώτες όλοι αναφέρονταν στο Λέλο Δημητριάδη. Όλοι ξέραν το όνομα τότε. Ήταν ο δήμαρχος στο Λέλο, λέγαμε. Ήταν ο δήμαρχος της Κύπρου. Έτσι αγαπούσαν την πόλη. Και δεν ήταν και τυχαίο, γιατί ήταν για γερούς λίτες τα προβλήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί και το κατάφερε με επιτυχία. Γι' αυτό και έλεγαν. Με επιτυχία, με χιούμορ, 30 χρόνια να διαχειριστείς μια διχοτομημένη πόλη και να προσπαθήσεις να την κρατήσεις ούτως ώστε όταν θα γίνει η επανένωση η πόλη να είναι έτοιμη και εξού και το Δημαρχείο είναι στο κέντρο της πόλης διότι επιδιώκουμε την επανένωση και ένα θετικό από τη συζήτηση που κάναμε στο κέντρο ήταν το ενδεχόμενο να ανοίξει ακόμα ένα οδόφραγμα στην οδό Αλκιβιάδη, ακριβώς πίσω από το κέντρο το οποίο υπάρχει. Αν εκεί ανοίξει, πάει απέναντι στο Παντοπουλείο, στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Και μπορεί να γίνει ακόμα ένα σημείο διέλευσης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Και είναι από τον πατέρα σας, τον οποίο κληρονομήσατε αυτή την ανάγκη, κύριε Δημητριάδη, για προσφορά, για τα κοινά και για την Κύπρο μας. Πιθανώς, κυρία Σάβα, και η μητέρα μου έχει να κάνει και εκείνη η Μακαρίτισσα, δυστυχώς. Εγώ θα έλεγα ότι κληρονομήσατε και το χιούμορ του Λέλου. Ναι, αυτό είναι. Ευτυχώς ακόμα τη φαλάγκρα. Έχουμε ακόμα τα μαλλιά μας. Κοιτάξτε, μέσα στο σπίτι έτσι ήταν. Ήταν η προσφορά στην πόλη, η μητέρα μου στο τεχνολογικό, ήταν καθηγήτρια. Το να προσφέρεις, το να υπηρετείς τα κοινά την πόλη ή το τρόπος που ζούσαμε. Έτσι ήταν, ο κόσμος αγαπούσε αυτό το πράγμα και την προσφορά που έδιδε και μοιραίως μπήκα και εγώ σε αυτήν την ιστορία των τελευταίων χρόνων διότι θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μου. Έχετε πει κύριε Δημητριάδη ότι θα παραμείνετε στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι. Ασχέτως του αποτελέσματος και θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο καλύτερα. Μέσα από παρεμβάσεις, πολιτικό γραφείο επιπλέον, γιατί έχετε και το δικηγορικό σας γραφείο. Ναι, δουλεύουμε. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να βγάλετε και τον επιούσιο. Έτσι είναι. Αλλά θα παραμείνετε υπό τη μορφή ποιου σχήματος, ίσως μιας πολιτικής κίνησης, ενός κόμματος. Κύριε Σωκράτους, δεν θέλω να αποφύγω να απαντήσω. Θα απαντήσω απλώς να δώσω μια εισαγωγή. Το ξέρω ότι δεν αποφεύγετε, γι' αυτό και να δώσω μια εισαγωγή. Ήλθα, έμαθα. Πολεμώ ως πραγματικά ανεξάρτητος θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι φλέγοντα, κέρια, θέματα που απασχολούν τον κόσμο και αυτά έχουν γίνει βίωμά μου και θέλω αυτά να προσπαθήσω όση γνώση έχω μαζέψει από τον περασμένο Σεπτέμβριο να τη δώσω στην υπηρεσία του κυπριακού λαού. Τι μορφή θα πάρει αυτή η προσπάθεια μου, δεν είμαι βέβαιος για να σας το πω. Μπορεί να είναι μια κίνηση, μπορεί να είναι μια πλατφόρμα, μπορεί να είναι μια συνεργασία, μπορεί να είναι ένα κόμμα. Δεν είμαι ακόμη σε θέση να σας πω, διότι ακόμη δεν τελείωσε ο πρώτος γύρος. Οπότε ελπίζω ότι αναλόγως του αποτελέσματος του πρώτου γύρου θα πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα. Τώρα η προσπάθεια ως πραγματικά ανεξάρτητος υποψήφιος είναι να πείσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Όχι κατά ανάγκη εμένα, όχι εμένα. Αλλά να πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει 14 επιλογές πλέον. Ακριβώς. Και αυτή η πολυφωνία, κυρία Σάβα, νιώθω ότι εξυπηρετεί την δημοκρατία και έχει κάνει ακόμη κάτι άλλο αυτή η πολυφωνία. Νιώθω ότι το κομματικό γυαλί έχει ραγίσει.
Όλη αυτή η ανεξάρτητη, όλη αυτή η προσπάθεια ανθρώπων να ξεφύγουν από τα κομματικά στεγανά δείχνει ότι ο κόσμος θέλει κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Ναι, αλλά δεν είναι συμπαγής αυτή η προσπάθεια. Ξέρετε, είναι ένα μέτωπο τώρα του Αχιλλέα του Δημητριάδη που έχετε αποκτήσει και όλοι σας το αναγνωρίζουν πλέον αυτόν, κύριε Δημητριάδη. Βεβαίως. Έχετε αποκτήσει μόνος σας μία δυναμική αξιοσημείωτη σε σχέση και με τα ποσοστά που σας δίνονται στις δημοσκοπήσεις. Και θα φανεί και στο αποτέλεσμα, λοιπόν, προφανώς. Είναι μία άλλη τάση που φαίνεται να διαμορφώνεται με τον κύριο Κολοκασίδη. Ναι. Για την άλλη άποψη που είναι η αντίθετη άποψη από τη δική σας, μάλιστα. Αλλά εν τούτης, οι υποψήφοι που υποστηρίζονται τουλάχιστον από τα δύο μεγάλα κόμματα υποδεικνύεται ότι και πάλι τερματίζουν πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και παλεύουν μεταξύ τους. Άρα πώς πάζει το κομματικό γυαλί? Πρώτα πρέπει να ραγίσει. Και αυτό έγινε με τις υποψηφιότητες. Το αν θα σπάσει θα φανεί την Κυριακή που θα είναι οι εκλογές. Αλλά για να έρθω από εκεί που εξήγησα, διότι ακριβώς αυτό είναι το θέμα. 30% δεν συμμετέχει στο σύστημα. Αυτούς θέλω να καλέσω να έρθουν και όχι να με ψηφίσουν εμένα. Να έρθουν να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν ό,τι τους επιτάσσει η συνείδησή τους. Ναι. Ό,τι τους επιτάσσει η αξιοπρέπεια. Όχι, εγώ θέλω τους. Να μου πείτε, επειδή εδώ είμαστε και... για να. Ξέρετε, πολλές φορές εκτροχιάζεται η συζήτηση και εγώ συμφωνώ πάνω σε αυτό το θέμα για τη θέση των υποψηφίων. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω εσάς εδώ να πείτε σε αυτόν το 30% από αυτόν το στούντιο γιατί πρέπει, όχι τον οποιοδήποτε, τον Αχιλλέα Δημητριάδη, γιατί πλησιάζει η μέρα. Όσοι δεν άκουσαν, όσοι ξέχασαν, όσοι. Εσείς είστε εδώ για να μας πείτε. Ωραία, σε 30 δευτερόλεπτα, όπως θα έλεγαν ο εκφωνητής. Πρώτον, είμαι πραγματικά ανεξάρτητος. Δεύτερον, πρεσβεύω έναν τίμιο κράτος. Τρίτον, θέλω πραγματικά να αλλάξει η διαφθορά και να καθαρίσουμε τη χώρα μας από αυτά τα κακά που μας έχουν κληροδοτήσει η απερχόμενη κυβέρνηση με τους τρεις στενούς συνεργάτες. Νιώθεις ρεζίλης στο εξωτερικό να πεις ότι είσαι από την Κύπρο. Σταθείτε λίγο εδώ. Πώς θα καθαρίσει ο τόπος? Δηλαδή, στον κόπο έχουμε και το κοινοβουλευτικό. Ναι. Δηλαδή, πολλές αποφάσεις, νομοθετικό έργο που έχει να κάνει και κάποιες φορές όπως υπενήχθηκε και στο παρελθόν με γνωριμίες, τάσεις, ο ένας με τις τράπεζες, ο άλλος με τις επιχειρήσεις και όλα τα. Πώς καθαρίζει ο τόπος? Τρία απλά βήματα. Κλείνει στην Βουλή. Τρία απλά βήματα. Ένα. Το πόθεν έσχες να μπει σε εφαρμογή. Αυτό που πρότεινε ο κύριος Πισαρίδης, ο κύριος Παναγιωτίδης και ο κύριος Σιρήνης, όλοι οι προεδρικοί υποψήφοι το έχουν προσυπογράψει. Άρα όλοι οι υποψήφοι το δέχονται, κατά συνέπεια όλα τα κόμματα που τους υποστηρίζουν το δέχονται, γιατί δεν το έκαναμε πριν να κλείσει η Βουλή, αφού όλοι το δέχονται. Ναι. Σημείο ένα. Σημείο δύο. Όσον αφορά το Γενικό Εισαγγελέα, να σπάσουν οι αρμοδιότητες του. Ένα πράγμα είναι να είναι νομικός σύμβουλος του κράτους, άλλο πράγμα είναι να είναι ο υπεύθυνος των ποινικών υποθέσεων. Υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση συμφέροντος. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος των ποινικών υποθέσεων, ένας κύριε υπεύθυνος, Δημητριάδη. Όχι ο ίδιος. Να σας πω, ένας να είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και άλλος για την υπόθεση του Θανάση. Πάρουμε, για να μιλούμε πραγματικά. Η υπόθεση του Θανάση, η μητέρα του. Η μητέρα του επήρε μία θανατική ανάκριση από το Γενικό Εισαγγελέα μετά από το δικαστήριο που έλεγε ότι αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Αυτό δεν το εδέχτηκε. Τον τότε Γενικό Εισαγγελέα. Ναι, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, όχι, δεν έχουμε κάτι με τον άνθρωπο. Άρα επήρε αυτή την απόφαση. Θεώρησαν ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν αποτελεσματική. Επήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και βρήκε το δίκιο τη. Ναι, αλλά ποιο υπερασπίζεται τη δημοκρατία ότι η δουλειά που έκαμε ο Γενικό Εισαγγελέα, η αστυνομία, τα δικαστήρια ήταν καλή? Ο Γενικό Εισαγγελέα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Τώρα... Ποιο θα ορίζει αυτό τον ανεξάρτητο που θα αφορά τι ποινικέ? Αυτό είναι το τρίτο θέμα. Αυτό είναι το τρίτο θέμα. Πρώτα πρέπει να σπάσουμε τι αρμοδιότητε για να μην έχουμε το ίδιο άτομο να κάνει δύο δουλειέ. Απλώ να το κλείσω. Και τώρα έρχεται ο Γενικό Εισαγγελέα μετά από την καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάει να ξαναρχίσει ποινική έρευνα, ενώ τόσων καιρών έλεγε ότι όλα ήταν καλά και άγια. Αυτό είναι σύγκρουση συμφέροντος. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα ξεχωρίζει αν ο δικηγόρος του κράτους είναι ένας και ο προϊστάμενος των διοκτικών αρχών είναι άλλος. Μάλιστα. Πώς θα τους βάλουμε αυτούς?
ο τρόπος διορισμού των ανεξάρτητων αξιωματούχων είναι ένα τεράστιο θέμα. Ως πρώτο βήμα, το οποίο δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και είναι για αυτούς που είναι κάτω από το Σύνταγμα, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο καινούριος, να έρθει σε μια διευθέτηση με τη Βουλή, να γίνονται δημόσιες ακροάσεις για τα άτομα τα οποία προτείνει. Να. Άρα εγώ, για παράδειγμα, θα βάλω την κυρία Σάβα ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού. Να περάσετε από τη Βουλή να κάνετε μια εξέταση, όπως κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και λέει θα βάλουμε επίτροπο τον τάδε. Ωραία, ξέρει τίποτε, έκαμε. Στη Γερουσία στην Αμερική, οι πιο σκληρές ακροάσεις πολιτικών είναι αυτών στην Αμερική. Μάλιστα. Και το άλλο θέμα που θέλω για να κλείσω, η ατιμορρησία πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο ποινικών ανακριτήν για να εξετάσει την κατάσταση που έχουμε με τα διαβατήρια. Ο κύριος Νικολάτος είπε 52% των διαβατηρίων που εκδόθηκαν ήταν παράνομα. Ωραία μετά. Μα πόσοι ανεξάρτητοι ερευνητές με ρωτάτε τι είναι να κάνω. Μάλιστα. Σας λέω πώς να το κάνω. Έχετε στο μυαλό σας ποιος θα είναι αυτός? Όχι, τώρα είναι. Γιατί αυτή η ερώτηση είναι για τη μόδα, κύριε Δημητριάδη. Ναι, είπαμε την άλλη φορά. Είναι εδώ που είπαμε. Μας είπαν να κάνουμε συζήτηση για τα θέματα οικονομίας και είπα ο κύριος Ζένιος είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Εάν θέλει ο Υπουργός Οικονομικών να κάνουμε συζήτηση, είμαστε διατεθειμένοι. Κύριε Δημητριάδη, εγώ απαντώ, παίρνω το γάντι. Θέλω να ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο με αυτά που συζητάμε, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Λίγο, 15 μέρες πριν από την πρώτο γύρο, που σας ενόχλησε που δεν σας στήριξε το ΑΚΕΛ, κύριε Δημητριάδη? Κυρία Σάβα, ειλικρινά, ειλικρινή απάντηση. Ξέρετε, αν λέει του κάποιου πες ειλικρινά, σημαίνει ότι αν δεν του το πεις, δεν μιλά ειλικρινά. Εγώ μιλώ πάντα ειλικρινά. Βεβαίως και θα προτιμούσα. Αδιαμφισβήτητον. Επήγα και ζήτησα την υποστήριξη από όλα τα κόμματα εκτός από το ΕΛΑΜ. Άλλοι μου εμίλησαν, άλλοι δεν μου εμίλησαν. Άλλοι με άκουσαν, άλλοι δεν με άκουσαν. Άλλοι με υποστήριξαν, άλλοι δεν με υποστήριξαν. Ξέρετε γιατί αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ. Περάσατε όμως μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος. Ναι. Επί κ. Γράζου, πέρασαν δικές μου διαδικασίες. Και ένα αριθμό ατόμων από την κεντρική επιτροπή. Και τους ευχαριστώ και με τιμούν. Και αυτό είναι, πώς να σας το πω, είναι μια διαδικασία που έχει κανόνες. Αυτή η διαδικασία, αυτή η διαδικασία, το πρόσωπο του ΑΚΕΛ θα μετρήσει στην τελική σας απόφαση για το δεύτερο γύρο ή όχι? Τώρα, με ρωτάτε τι θα κάνω στο δεύτερο γύρο. Και η απάντηση είναι, το τι θα κάνω, είναι θα υποστηρίξω εκείνον που είναι πιο κοντά στο πρόγραμμά μου. Εγώ έχω πρόγραμμα. Δεν είναι κουτουρού που ήρθα υποψήφιος. Σωστό, αλλά δεν ξέρετε ήδη ποιος είναι αυτός. Όχι, υπάρχουν πολλά θέματα πρέπει να σας πω. Και γιατί να προτρέχουμε. Αφήστε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνετε διαβουλεύσεις ωστόσο. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων δύο άνθρωποι θα περάσουν. Βεβαίως και θα γίνουν διαβουλεύσεις και βεβαίως θα θέσουμε θέματα. Αλλά μην μου βάλετε ευχές ότι θα πάμε καλά. Τουλάχιστον πέντε μου ότι είναι να πάμε καλά. Δώστε μου την ευκαιρία. Αφού μιλάτε ειλικρινά και μιλούμε και όλοι μας τώρα, το γνωρίζετε. Όχι, αλλά ήδη σκέφτεστε τα ενδεχόμενα όλα. Ξέρω τι πρόγραμμα. Επειδή σκέφτεστε όλα τα ενδεχόμενα. Βεβαίως ξέρω ότι προγραμματίζεστε γενικότερα. Βεβαίως προγραμματίζομαι. Και γι' αυτό σας ρωτώ. Είμαι σίγουρος ότι έχετε την απάντηση για όλα τα σενάρια. Κύριε Σοκράτου, το σκέφτομαι και δεν είναι προς ανακοίνωση. Πώς να σας το πω διαφορετικά. Να το βγάλουμε τώρα. Να σας πω κάτι όμως. Παρακολουθώντας το τελευταίο debate, στο οποίο ήσασταν και εσείς φιλοξενούμενος και ακούγοντας τις αντιπαραθέσεις σας με τους συνυποψηφίους σας, εγώ θεώρησα ότι εάν και εφόσον δεν κινητοποιήσουμε τον κόσμο προς την υποψηφιότητα, Χιλία Δημητριάδη, για να μην προεξοφλούμε αποτέλεσμα, αυτό το 30% που λέτε, εσείς έχετε ήδη αποφασίσει προς την κατεύθυνση ενός συγκεκριμένου υποψηφίου για τη στήριξη. Δεν θα έλεγα έχω αποφασίσει. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που έγινε. Να το κάνω πιο ξεκάθαρο, προς την κατεύθυνση του κυρίου Νεοφίτ. Ποιος σας είπε τον το πράγμα? Αυτό είχα συμπεράσει. Δικό μου προσωπικό. Μπορεί να κάνω λάθος. Να το πούμε απλά. Όχι. Εμένα η ανάλυση μου στο debate, απλώς δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, ήταν ότι δεν κάνω διάκριση εναντίον των τριών κυρίων υποψηφίων. Μάλιστα. Τον ένα δεν του έχω εμπιστοσύνη στον Κυπριακό, το άλλο δεν του έχω εμπιστοσύνη στη διαφθορά και τον τρίτο δεν του έχω εμπιστοσύνη ούτε στον Κυπριακό ούτε στη διαφθορά. Ναι. Αυτή ήταν η θέση. Άρα ο ένας αποκλείεται που δεν το έχετε και στα δύο. Κύριε Σοκράτου, αυτή είναι η δική σας διαπίστωση, την οποία με ρωτάτε εμένα να επιβεβαιώσω. Ναι, αλλά σας είπα, δεν είναι η ώρα. Ναι. Εγώ νομίζω προχώρησα πολύ περισσότερο, αλλά επειδή επήρα το γάντινγκ και θα σας το ρίξω πίσω, ένας από τους δύο δεν θα περάσει αν οι στατιστικές είναι σωστές. Μάλιστα. Όταν είναι στο στούντιο σας τον ερωτάτε τι θα υποστηρίξει,
όπως με ρωτάτε εμένα. Θα το ρωτήσω. Διότι εγώ θέλω ισότητα, όχι ειλικρίνεια. Βεβαίως. Οπότε αν θα ρωτάτε όπως ρωτάτε εμένα, αν με ρωτάτε έτσι να ρωτάτε και τους άλλους. Ναι. Διότι δεν είναι δίκαιο μόνο εμένα είναι, να ρωτάτε. Όχι, δεν είναι δίκαιο. Το παίρνουμε με βάση στατιστική. Το ξέρετε. Στατιστική, το ξέρετε. Θα τους ρωτήσω όταν είναι πιο ώρα. Οι λέξεις που διάλεξα ήταν πολύ. Είναι πολύ. Είσαστε... Τους δύο που στατιστική δεν τους βοηθά. Προσέξτε, εκεί εμπίπτει το περιθώριο του στατιστικού λάθος μεταξύ δεύτερου και τρίτου. Αν το προσέξετε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μα γι' αυτό σας είπα να ρωτήσω. Ωραία, το ρωτάτε και τους τρεις. Να ρωτάμε και τους δύο δεύτερους, δηλαδή. Βέβαια και τους δύο δημοσκοπήσεις. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα να το κάνουμε αυτό. Αλλά σας λέω ρωτάτε ότι είναι πιο πολλές οι πιθανότητες να περάσει με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντοτε. Ο ένας από τους δύο, οπότε αν είτε την κάνουμε είτε δεν την κάνουμε την ερώτηση, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Καλώ ήρθατε. Εγώ θα έλεγα να τα ρωτήσουμε για μένα έναν ακόμα πράγμα, επειδή πια στη Λευκοσία σήμερα και νιώθω έντονα να το πω, αυτό το κέντρο Science που είναι του Δημαρχείου Λευκοσίας, mm-hmm. είναι μια συγκέντρωση δύναμης μυαλού η οποία έχει γίνει κάτω στην Παγκιά Λευκοσία, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΠΑΚ και δύο ξένα πανεπιστήμια, το UCL αν δεν κάνω λάθος και το Max Planck mm-hmm. Από τη Γερμανία, και έχουν έναν καταπληκτικό χώρο, έχουν καταπληκτικά πράγματα, κάνουν τεχνολογία και ανάπτυξη την οποία εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε στην Κύπρο. Πρέπει να δώσουμε όθηση σε αυτόν. Και επίσης το άλλο που είχαμε δει ήταν πώς η Λευκοσία ως έξυπνη πόλη την χάνει διαχείρισης. Το δωμάτιο ελέγχου, αν μπορώ να πω την έκφραση της πόλης, είναι μόλις μπει στο κτίριο δεξιά, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χρειάζονται ακόμα αναβαθμίσεις βέβαια, διότι υπάρχουν θέματα που δεν επιτρέπουν την χρήση των αριθμών αυτοκινήτων mm-hmm. Για να απαγορεύεται η διέλευση από συγκεκριμένους νόμους. Mm-hmm. Χρειάζονται κάποια πράγματα, αλλά για προσωπικά δεδομένα. Αν δείτε την τεχνολογία, υπάρχουν αισθητήρες σε, αν δεν κάνω λάθος, 150 πάρκινγκ και σε διάφορους άλλους χώρους που πιάνουν πληροφορίες για τον ήλιο, για το νερό, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, για πάρα πολλά πράγματα, όπως βλέπουμε στην τηλεόραση, στα έργα, έτσι ακριβώς ήταν. Mm-hmm. Και αυτόν πρέπει να του δώσουμε μια όθηση. Η παλιά πόλης πρέπει να τύχει όθησης και ελπίζω... Και όλες οι παλιές πόλεις όλων των πόλεων, κύριε Δημητριάδη. Απόλυτα. Εφόσον, την Κυριακή ήμουν στην Αργάγαν, ήμουν στο σύμπλεγμα της περιοχής πόλης Χρυσοχούς και μιλούσαμε για θέματα περιβαλλοντικά και πώς να βάλουμε μπλωτά φωτοβολταϊκά μέσα στο φράγμα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ενδιαφέρον. Αλλά να μείνω σε αυτό, γιατί... Πάμε από εκεί και από εδώ. Αυτό με την παλιά πόλη, απόλυτα, και ένα από τα πιο μεγάλα θέματα, αν όχι το πιο μεγάλο θέμα, είναι το συγκοινωνιακό. Πώς μπορεί το κυκλοφοριακό να λυθεί, θα βάλουμε τραμ, δεν θα βάλουμε τραμ, πολυνίσχουν τα αυτοκίνητα, πού θα πάνε, ο κόσμος δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό με το τραμ είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα, δηλαδή, κάποιοι το ανοίγουν κοροϊδευτικά, γιατί δεν πιστεύουν ποτέ ότι θα υπάρξει τραμ, θα γίνει τραμ, τουλάχιστον μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Το τραμ είναι περίπου 500 εκατομμύρια, αν τα μαθηματικά που πήρα σήμερα είναι σωστά. Ο παρακαμπτήριος είναι παραπάνω από 500 εκατομμύρια. Κοινων το γεφύριο που πεντελιώνει, αν μαθαίνει από την Λευκοσία. Εκείνον είναι ένα από τα προβλήματα. Τούτα τα πράγματα πρέπει να λυθούν. Το ότι μονοδρομοποιήθηκε μέρος της Μακαρίου, αυτό είναι μέρος ενός άλλου σχεδίου. Υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και της κεντρικής κυβέρνησης για να λύσουμε το πρόβλημα? Φαίνεται όχι, διότι δεν γίνεται η δουλειά μας. Mm-hmm. Άρα αυτά θέλουν κάποιον καλύτερο συντονισμό, συγχρονισμό, θα έλεγα, αφού γίνει η σωστή μελέτη. Οπότε θέλω να το κλείσω αυτό, διότι επήγα το πρωί και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Τόσοι νέοι, τόσα ωραία πράγματα. Είχε ένα ρομποτικό σκυλάκι. Κοροϊδεύαμε, διότι πήρα το Sky μαζί μου, είστε σε εκλογές. Λέει, μου δώσε ένα Sky. Θα τον πάρετε και στην κάλπη τον Sky. Εγώ προσωπικά σας συγχαίρω που σας σήμερα είπαν τότε ο Sky. Ναι, ο Sky είναι δικός μας. Το σκυλάκι είναι και ονομάζεται Α1. Και είχε θέματα του πώς η τεχνολογία εφαρμόζεται με την τέχνη, τρεις διάστατες εκτυπώσεις, έρευνα για το διάστημα, ένα κέντρο για το διάστημα, όπου έχουμε πάρει βραβεία από την NASA στην Κύπρο και κανένας δεν το ξέρει. Είδατε που στην Κύπρο έχουμε τελικά πράγματα, γιατί πολλές φορές ακούω αυτή την κουβέντα. Μα τι να κάνεις στην Κύπρο, μα πέραν από το θέμα της μετανάστευσης για το εργασιακό, που δεν δίνονται οι ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να παράξουν και να είναι ανταποδυτικοί και ήδη τους προς την κοινωνία, είναι και το θέμα ότι ζούμε στην Κύπρο, ένα μικρό νησί,
τι έχει να κάνεις, άντε να πας σε ένα περίπατο στη φύση, άντε να πας να πιεις έναν καφέ. Κι όμως γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα. Κύριε Σοκράτος, πράγματα και θαύματα. Mm. Νέοι άνθρωποι εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν στο εξωτερικό μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι ενωμένοι 24 ώρες το 24ωρο με όποιον κέντρο θέλουν. Mm-hmm. Έχουμε ποιότητα ζωής στην Κύπρο την οποία ζηλεύουν πάρα πολλοί από το εξωτερικό και θα ήθελαν να είχαν σήμερα μέσα Ιανουαρίου. Περπατούσατε, ο ήλιος έλαμπε. Εντάξει, αυτό ελάτε μαζί μου στην Ευρώπη να δείτε τι είναι ο ήλιος σήμερα. Ναι, απλά πράγματα, αλλά αυτό που θέλω για να το κλείσω, ότι είμαι σίγουρος έχετε και άλλα να ρωτήσετε. Υπάρχει το κέντρο εκεί, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα, είναι κάτι που πρέπει να αγκαλιάσει η κοινωνία. Πριν το καλοκαίρι θα μετακομίσουν στο παντοπουλείο το οποίο θα τελειώσει, ένας υπέροχος χώρος όπου νέοι μπορούν να εφαρμόσουν την επιστήμη τους, την έρευνα τους. Και είναι και πολύ σημαντικό και, είναι και, θα το προωθήσουμε και εμείς για σκοπούς ρεπορτάζ να το δείξουμε ακόμη μια φορά το οποίο έχουμε δείξει. Τώρα θέλω ένα ερώτημα για την επικαιρότητα. Κυριαρχεί σήμερα, κύριε Δημητριάδη, το θέμα της ΣΑΤΑ. Ναι, και αυτή η αναπεργία που έχουν αποφασίσει οι τρία οριστά εργασία στις 26 του μήνα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ποια είναι η δική σας η θέση για την ΑΤΑ και αν ήσασταν εσείς στην θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τι θα κάνατε γι' αυτό? Εγώ, αν ήταν δική μου η κυβέρνηση, δεν θα άφηνα τα πράγματα να φτάσουν μέχρι εδώ από την αρχή. Mm. Δηλαδή, ότι περιμέναμε μέχρι το παραπέντε των εκλογών, με την ελπίδα ότι αυτό θα περάσει τις εκλογές για να μην πάρει κάποιος το πολιτικό κόστος ή το πολιτικό κέρδος αυτής της προσπάθειας ή το λάθος σχεδιασμός. Βεβαίως, είχαμε την ατυχία ότι η προηγούμενος υπουργός, η Ζέτα Εμιλιανίδου, δυστυχώς μας άφησε. Οπότε τα πράγματα χάλασαν και η εργατική ειρήνη που υπήρχε φαίνεται διαταράχθηκε. Αλλά πριν από τις εκλογές, συνήθως αυτά τα πράγματα κορυφώνονται. Αυτά έπρεπε να λυθούν μεταξύ των εταίρων. Αν οι εταίροι μεταξύ τους στον κοινωνικό διάλογο δεν καταφέρουν να τα βρουν, τότε ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του, ένας θα κάνει απεργία, ο άλλος θα λέει κάτι άλλο και θα επέλθει η σύγκρουση. Αυτόν δεν βοηθά κανένα. Μάλιστα. Είναι που είμαστε στα κακά μας η οικονομία, αυτό δεν θα βοηθήσει, αλλά για να σας πω τη θέση μου, εγώ θα ήθελα το θέμα της ΑΤΑ να μελετηθεί περισσότερο όσον αφορά τα σκαλωτά ή το κλιμακωτόν, όπως το λένε, στους πιο ψηλούς μισθούς, διότι ο σκοπός της ΑΤΑ είναι να διασφαλίσεις την αγοραστική αξία του μισθού ενός ανθρώπου, διότι τα προϊόντα τα οποία αγόραζε με εκείνον τον μισθό, τώρα λόγω διαφόρων καταστάσεων, οικονομία, ο πόλεμος και όλα αυτά, έχει αλλάξει. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να γίνει. Το κράτος έχει επιτελικών ρόλων. Mm-hmm. Δεν μπορεί οι συνανθρώποι μας οι οποίοι πέφτουν κάτω από έναν όριο, το οποίο θεωρούμε όριο αξιοπρέπειας, να μην τη χάνουν βοήθειας. Και έχει λεφτά τα αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ τα οποία πήραμε. Το φορολόγηση των εταιριών που έχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες ξαφνικά επήραν όλα αυτά τα υπερκέρδη. Υπάρχουν τρόπος, αλλά θέλει σχεδιασμό, συζήτηση και εφαρμογή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά.